Σύσκεψη με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Κατά την σύσκεψη συζητήθηκαν μέτρα τα οποία αναμένεται να εφαρμοστούν για την πάταξη της διαφθοράς στην αστυνομία. Η κυβέρνηση επιχειρεί με νομοθετήματα πλέον την απομάκρυνση επίορκων αστυνομικών από το σώμα. Ετοιμάστηκαν ήδη 6 νομοσχέδια, ενώ άλλα 2 εκκρεμούν ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Παράλληλα, πρόταση νόμου βρίσκεται ήδη ενώπιον της Βουλής. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τα νομοσχέδια αφορούν την συγκρότηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, άρση του απόρριτου επικοινωνίας για σκοπούς τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, καθώς και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Σίγουρα στέλνουν την ίδια ώρα και τα αντίστοιχα μηνύματα σε όλα τα μέλη ότι πια με τη λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, την παραχώρηση όλων αυτών των εξουσιών και την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας, τα περιθώρια για όλους εκείνους οι οποίοι επιδείκνυαν αυτού του είδους τη συμπεριφορά έχουν στενέψει και πρέπει ουσιαστικά να εγκαταλείψουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Ο αρμόδιος υπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα στους εμπλεκόμενους στο οργανωμένο έγκλημα. Θέλουμε να σταλούν και κάποια συγκεκριμένα μηνύματα σε όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται και στο οργανωμένο έγκλημα, ότι πια ο καιρός της, η προηγούμενη αντιμετώπιση του εγκλήματος πια μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική βάση, η οποία είναι και πιο αποτελεσματική και πιο ουσιαστική, θα έλεγα. Τα νομοσχέδια αυτά θα προχωρήσουν άμεσα. Θα γίνει αύριο παρουσίαση των νομοσχεδίων κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος της ΚΙΠ, η Επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, ο Διευθυντής Τελωνίων και ο Έφορος Φορολογίας.